Η πανδημία με το τέταρτο της κύμα δείχνει ξανά τα δόντια της. Η κυβερνητική διαχείρισή της, αντί να την μειώνει, τη φουντώνει εξαιτίας των παλινοδιών και των αντιφάσεων που διακρίνουν την κυβερνητική πολιτική. Οι αγώνες που αναπτύσσονται στην υγεία είναι πέρα για πέρα δίκαιοι. Τα κενά κραυγαλαία. Οι λαϊκές ανάγκες στην υγεία δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας και από την κυβέρνηση που το λειτουργεί. Είναι άμεση ανάγκη εξαιτίας και της έξαρσης της πανδημίας, αλλά και εξαιτίας της υπόλοιπης νοσηρότητας, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με προσλήψεις, με υποδομές, άρα η γενναία του χρηματοδότηση. Είναι άμεση η ανάγκη ενός επιστημονικού, πολύ καλά οργανωμένου εμβολιαστικού προγράμματος που θα απευθύνεται ακόμα και προσωπικά σε όλους όσους για διάφορους λόγους μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, και βεβαίως αυτό που επήγει άμεσα, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται ξανά δυστυχώς στην κορυφή αυτού του πανδημικού κύματος, η επίταξη των ιδιωτικών δομών της υγείας, και έτσι ώστε να περιέλθουν αυτές στην ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, να τεθούν κάτω από δημόσιο έλεγχο και να λειτουργήσουν για τις λαϊκές ανάγκες στην υγεία. Αυτές οι τρεις δέσμες μέτρων είναι απαραίτητες σήμερα, ειδικά σήμερα και ειδικά τώρα στη φάση που βρισκόμαστε. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα των σημερινών πανελλαδικών παρεμβάσεων του ΚΚΕ στα περισσότερα, στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε αυτά τα αιτήματα να διατυπωθούν φωναχτά ακόμα μια φορά, να υιοθετηθούν από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να υλοποιηθούν βεβαίως, να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει.